Πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα. Την τιμητική του έχει τις ημέρες αυτές ο Δήμος Βελβεντού, καθώς είναι σε εξέλιξη σειρά εκδηλώσεων υπό τη γενικό τίτλο Γιορτή Ροδάκινου 2023. Μια γιορτή που έχει καταστεί θεσμός με την δυνατότητα να προσελκύει επισκέπτες κάθε χρόνο, ειδικά φέτος. Παράλληλα με το φεστιβάλ αυτό, με τη σειρά εκδηλώσεων, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού διοργανώνει και μια δική του εκδήλωση με διακριτικό τίτλο Fruit Up. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, μια προσπάθεια από τη μία να ενημερωθούν και από την άλλη να προωθηθεί το τοπικό προϊόν της περιοχής που είναι τα φρέσκα φρούτα. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Κουτλιάμπα, είναι ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ. Καλησπέρα κύριε Κουτλιάμπα. Γεια σας. Σημαντικές οι εκδηλώσεις στο Βελβεντό με επίκεντρο την τοπική παραγωγή, τα φρούτα του Βελβεντού. Ναι, πάντα. Να ξεκινήσουμε με την καινούργια εκδήλωση, αυτό το Fruit Up, η οποία είναι μια συμμετοχή σας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τι συμπεριλαμβάνει, πώς θα εφαρμοστεί, ποιους αφορά, τι θα δούμε σήμερα? Το Fruit Up είναι το όνομα του προγράμματος. Αυτό έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγκριθεί. Και η έναρξή του είναι τώρα. Ναι. Ξεκινά από το καλοκαίρι του 2023. Το πρόγραμμα είναι τριετές και το ύψος της επένδυσης αυτής είναι γύρω στο 1.700. Ο σκοπός είναι... Οι δράσεις του προγράμματος είναι προώθηση, είναι ενέργειες προώθησης διαφόρων ειδών και τύπων στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Για 3 χρόνια. Οπότε η πρώτη εκδήλωση που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε από το πρόγραμμα ήταν μια εκδήλωση συνέντευξης, παύλα συνέντευξης τύπου στην Ελλάδα. Και επιλέξαμε να το κάνουμε από τη στιγμή που ξεκινάει τώρα, επιλέξαμε να το κάνουμε στο Βελβεντό γιατί συμπίπτει και με γιορτή. Ναι, ναι. Αντί να το κάνουμε σε ένα μεγάλο εθνικό κέντρο π.χ. Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε θα γίνει εκδήλωση ενημέρωσης κυρίως σε κοινό δημοσιογράφων και συνεργατών εμπορικών επισκεπτών. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί και το προϊόν σας είναι άκρως εξαγωγικό, αλλά και εσείς ως συνεταιρισμός έχετε αναπτύξει εδώ και χρόνια ένα δίκτυο με τις δυσκολίες, τις αντικειμενικές, της μικρής παραγωγής βάσει των διεθνών συγκρίσεων, αλλά και των δυσκολιών που προκύπτουν εκτάκτως με τις αποκλεισμούς σε αγορές, γνωστά όλα αυτά. Και τον καιρό να βάλει κανείς ως ένα εξίσου, ως ένα ακόμα πρόβλημα. Έχετε όμως καταφέρει να αποκτήσετε μια δικτύωση εντυπωσιακή, κυρίως λόγω του ίδιου του προϊόντος, το οποίο ξεχωρίζει τον ανταγωνισμό, έτσι. Ναι, η ποιότητα του προϊόντος. Είναι αυτό που λέμε όλα τα χρόνια. Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε κανένα προϊόν τους άλλους Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Πόσο μάλλον τους Ασιάτες, τους Νοτιοαφρικανούς ή Λατινική Αμερική στις ποσότητες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να τους ανταγωνιστούμε στις εισαγωγικά είναι η ποιότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό κάνετε και ως παραγωγή με την τεχνογνωσία που έχετε αποκτήσει, αλλά και πλέον και την εμπορική τεχνογνωσία που έχετε αποκτήσει, ξεπερνώντας τις δυσκολίες. Για την γιορτή, τι μπορούμε να πούμε? Είναι μια ευκαιρία για τους πολίτες και να διασκεδάσουν, αλλά και για να έρθουν κοντά και πάλι στο προϊόν αυτό, στα προϊόντα σας γενικά. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Για την γιορτή, να πούμε και δύο λόγια για τη γιορτή του Ροδάκινου, η οποία συνεχίζεται από σήμερα, είναι η δεύτερη φάση της γιορτής αυτής. Στόχος η προσέλκυση βεβαίως επισκεπτών, να διασκεδάσουν όλοι, αλλά και παράλληλα να μάθουν, να γνωρίσουν, να ξαναθυμηθούν τα προϊόντα μας, της περιοχής μας, έτσι. Το τρίμερο αυτό είναι η δεύτερη φάση, όπως είπα, της γιορτής του Ροδάκινου για το 2023. Θα έχει και τις 3 μέρες παράλληλες εκδηλώσεις σχεδόν σε όλο το Βελβεντό. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Από εκδηλώσεις μουσικές, παρασκευή μαρμελάδας, παιδάκια που το ζωγραφίζουν, φεστιβάλ στο βουνό. Σήμερα συνδιοργανώνουμε κιόλας μαζί με ένα μαγαζί του Περίπου στο Βελβεντό το πρώτο φεστιβάλ στο Φαράγγι σκεπασμένο το βράδυ. Θα έχει διάφορες εκδηλώσεις όλο το ημέρο. Μάλιστα. Αυτή δηλαδή για κάποιον επισκέπτη να έρθει. Βεβαίως. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, να υπάρχει προσέλκυση επισκεπτών, που είναι βέβαια βεβαίως η επιτυχία αυτή. Θεσμός, επαναλαμβάνω, τη συγκεκριμένη σειρά εκδηλώσεων. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, για να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό του πώς πήγε η φετινή παραγωγική χρονιά, η φετινή παραγωγή. Πώς είστε ικανοποιημένοι, πώς την είδατε? Ακόμη είμαστε στην αρχή. Ναι. Είμαστε που είμαστε όψιμοι σαν περιοχή, έχει οξυμίσει ακόμη περισσότερο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
Αυτό που μέχρι τώρα φαίνεται και είναι σίγουρο είναι ότι θα είναι μειωμένη κυρίως λόγω των ενισχυτικών παγετών. Ναι, ναι. Το πόσο μειωμένη θα είναι δεν μπορεί κανείς να σας πει από τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Το είχαμε πει και τις ημέρες εκείνες. Ευχόμαστε το καλύτερο. Και ευχόμαστε βεβαίως καλή επιτυχία στις σημερινές δράσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι και εσείς και οι ακροατές σας. Βεβαίως, βεβαίως.